Ομαδική έκθεση. Σύγχρονη χαρακτική τέχνη από την Αθήνα. Η έκθεση του Μουσείου Ηρακλειδών «Σύγχρονη χαρακτική τέχνη από την Αθήνα» συνεχίζεται μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου και αποτελεί μια πολύ ωραία πρόταση για τους φιλότεχνους που βρίσκονται στην πρωτεύουσα αυτήν την περίοδο. Η έκθεση παρουσιάζεται στο παράρτημα του Μουσείου Ηρακλειδών στην οδό Αποστόλου Παύλου 37 στο Θησείο. Το κτίριο, ένα νεοκλασικό του 1895, είναι ένα κόσμημα πλήρως ανακαινισμένο, με θέα στην Ακρόπολη, που αναδεικνύει την έκθεση και μεταφέρει τον επισκέπτη σε μια άλλη εποχή. Η έκθεση αποτελεί αφιέρωμα στη χαρακτική, την αυθεντική μάνα της έντυπης τέχνης και τη μαγεία που τυλίγει αυτή η τόσο παλιά και πάντα νέα εικαστική έκφραση. Σημειώνει ο επιμελητής της έκθεσης, Μιχάλης Αρφαράς. Στις αρχές του 21ου αιώνα, που η ηλεκτρονική εκτύπωση αντικατέστησε τις συμβατικές εκτυπωτικές τεχνικές, η χαρακτική επέστρεψε αμετάκλητα πλέον στα εργαστήρια των καλλιτεχνών. Έτσι, η χαρακτική εικόνα γνώρισε μια αναγέννηση ως αυθεντική μορφή εικαστικής δημιουργίας. Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τις χαρακτικές εκφραστικές μεθόδους και τεχνικές για τη δημιουργία πρωτότυπων έργων, τα οποία συχνά υπάρχουν σε ελάχιστο αριθμό αντιτύπων ή είναι μοναδικά. Αφιερωμένη στη σύγχρονη χαρακτική δημιουργία, η ομαδική έκθεση «Σύγχρονη χαρακτική τέχνη από την Αθήνα» πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Επιμέλεια, Μιχάλης Αρφαράς, Διευθυντής Τομέα Χαρακτικής. Ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν 70 έργα 8 καταξιωμένων εικαστικών που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα. Ζαχαρία Σαρβανίτης, Δέσποινα Κοταλακίδου, Κάτι Μάρτ, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Άκης Πυρουνίδης, Μιλτιάδης Πεταλάς, Νίκος Σταυρακαντονάκης, Φλωράνς Χριστάκη.